Και πάλι ο Τσέλιος στην εκτέλεση. Πήρε την κεφαλιά και ο Μιχαήλ. Μπάλα θα φύγει ψηλά όμως. Μια καλή στιγμή, μια πρώτη υποψία ευκαιρίας. Ουσιαστικά, οι πόλοι της Θράκης ήδη ετοιμάζουν την επόμενη σεζόν. Γκόμεθ ο Ισπανός. Για τον Δόρη. Τσέλιος. Απλώνει το παιχνίδι στα δεξιά, εκεί που ανέβηκε ο Τζανακάκης. Καλή σέντρα. Ο Μαξιμένκο. Χαμηλά η εκτέλεση, μένει μπάλα στην περιοχή. Πάλι χέρια υψώθηκαν για χέρι από το σουτ του Μπάζιου. Γκολ 1-0. Η Ξάνθη αξιοποιεί αυτό το καινούριο στημένο με τον Βιθέντε Γκόμεθ. Ξανά από την εκτέλεση του Τσέλιου. Δεν υπάρχει παράβαση. Μπάλα μένει όμως στα καρέ και ο Γκόμεθ ευνηδιάζει τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν έχει ορατότητα. Από την προσπάθεια του Μπάτζιου καραμπόλα που ευνοεί τον Γκόμεθ. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται. Βέβαια ακόμη δεν έχουμε φτάσει ούτε στο ημίωρο. Τσέλιος για τον Αλιμπαμπά, ο οποίος είναι ταχύς. Πατάει περιοχή. Επικίνδυνη κατάσταση ο Νιγηριανός. Διαμαντόπουλος. Φάση συνεχίζεται. Τσέλιος μαζεύει την μπάλα. Σουτάρει. Έχει μείνει παίχτης της ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Παπαγεωργίου θα χάσει. Κερδισμένη μπάλα από τον Κολομπίνο, παλιά για τον Ογκμποε, δεν υπάρχει offside. Η πιο μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΛ. Μάριος Ογκμποε καθυστερεί και ο Ίζο τον νικά. Αρκετή ακόμα από τον Ροτέλια. Ο Αμπουντομάρ φλερτάρει με το λάθος, θα υποπέσει εν τέλει. Αυτό ο Δόρης για τον Διαμαντόπουλο, το σουτ στα δίχτυα. Το λάθος νωρίς για την άμυνα της ΑΕΛ, το τιμώρει σκληρά ο Διαμαντόπουλος. 2-0 και η Ξάνθη βάζει θεμέλιο νίκης. Στο 53ο λεπτό. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον βετεράνο φορ. Γρήγορα στον Διαμαντόπουλο. Καλό ζυγισμένο το σουτ. Αγγίζει ο Θεοδωρόπουλος, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Πολύ όμορφη εκτέλεση για το 2-0 της Ξάνθης. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Οι Θρακιώτες έχουν πλέον το απόλυτο πλεονέκτημα για να κατακτήσουν τη νίκη σήμερα. Καλύτερη καινούργια σεζόν. Περιμένοντας το τελευταίο σφύριγμα. Τσακαλίδη τώρα ολοκληρώνεται η αναμέτρηση, καθαρή νίκη για την Ξάνθη επί της ΑΕΛ.